Κόντου τελείωσε το παιχνίδι, 1-0, κερδίσατε, όμως μια διαφορετική εικόνα από το προηγούμενο παιχνίδι που είχατε με Στιάδα. Πείτε μας τις εντυπώσεις σας, πώς είδατε το παιχνίδι. Είναι όπως ξέρετε, τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Υπάρχει πνευρισμός, υπάρχει φανατισμός. Ο Εθνικός νόμιζα ότι πήγαινε για πρωτάθλημα εγώ σήμερα. Και ήμασταν κυρίαρχοι, δεν κινδυνέψαμε. Απλώς το μάτς όταν πάει 1-0, χάσαμε κλασικές ευκαιρίες να το τελειώσουμε το μάτς. Μέχρι το τέλος σε κρατάει σε αγωνία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κρατάμε τους 3 βαθμούς, κοιτάμε τη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουν ότι σε ένα μαραθώνιο, σε ένα πόλεμο με πολλές μάχες, τα παιχνίδια δεν τελειώνουν ούτε στο πρώτο παιχνίδι ούτε στο δεύτερο. Έχουμε ακόμα 22 μάχες. Πρέπει να πολεμάμε κάθε Κυριακή για να πάρουμε τη νίκη. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το παιχνίδι στο να είναι μέχρι και την τελευταία στιγμή στο 1-0? Γιατί δεν το καθαρίσατε από την. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε γκολ. Χάσαμε τις ευκαιρίες. Ο Τρανόπουλος, ο Αντωνιάδης, ο Κουντινούς, 2-3 κεφαλιές, μια κεφαλιά. Δεν κάναμε το δεύτερο γκολ. Αν κάναμε το δεύτερο, θα είχαν τελειώσει. Το 1-0 σε κρατάει. Όσο το τέλος σε κρατάει. Αλλά η εμπειρία που είχαμε εμείς. Και αν και είχαμε κόντρα τον αέρα, αλλά λόγω της εμπειρίας και λόγω της καλής κατάστασης που είχαν τα παιδιά, κρατήσαν το αποτέλεσμα. Είδαμε μια νευρικότητα στην, yeah. Ακόμη και από την αρχή του παιχνιδιού είδαμε μια νευρικότητα στους παιχνιδιούς. Τα ντέρμπι εκεί πάνε. Εκεί τα ντέρμπι, το είχα πει εγώ και τους είπα, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Άμα έχεις ακούσει τις δηλώσεις μέσα στο αποδυτήρια, είπα το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι το σημερινό. Γιατί θα έρθουν να εκνευρίσουν την ομάδα, σου λένε οι άλλοι τον Ιπποκράτη, κοιτάνε τον αντίπαλο, τα δίνουν όλα, εσύ είσαι λίγο χαλαρός. Μια κόκκινη, να το παιχνίδι πώς έγινε. Και αν δεν έτρωγε και κόκκινη και ο Εθνικός, το παιχνίδι θα ήταν πολύ δύσκολο. Και η διαιτησία έδειξε πολλές κίτρινες κάρτες, κόκκινες. Έδειξε, εντάξει, δεν κρίθηκε το μάτς από τη διαιτησία. Διότι πιστεύω ότι το 70% ήταν σωστές όλες οι κάρτες. Δεν είχαμε κάτι που να πω. Το άλλο σε λέει ότι έβρισε, άλλο έκανε τάκλιν, άλλο χτυπούσε. Δεν ήταν όλα, τα τήρησε και καλά για να κρατήσει και το παιχνίδι. Απλώς ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξεως. Τώρα η συνέχεια. Η συνέχεια πάντα είναι δύσκολη. Παιχνίδι με παιχνίδι θα βλέπουμε.